Έχω σήμερα τον κύριο Λαβρέτζο. Θα μιλήσουμε και για το δημογραφικό, τα στατιστικά και τα αριθμητικά που έρχονται. Μου κάνουν εντύπωση. Τα φρεσκάρουν λίγο. Με αυτό, πώς το λένε, το υγρονίκο που ρίχνουν. Μπλάνκο. Όχι. Το μπλάνκο τα σβήνει. Τα φρεσκάρουν λίγο για να τα σιδερώσουν. Αυτό γίνεται. Δεν αλλάζει γενική εικόνα, αλλά στην κάνουν όπως θέλουν. Ο κύριος Λαβρέτζος έχει πει, μάλιστα, ότι δεν είναι βάθος χρόνου. Έχει πει, κοιτάξτε στον καθρέφτη της χώρας που είναι το τι συμβαίνει στη Βουλγαρία και θα καταλάβετε. Αλλά οι πολιτικοί, άμα θέλουν να ανακοινώσουν κάτι, θυμούνται τα στοιχεία. Καλημέρα, κύριε Λαβρέτζο. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Φοβερά τα νέα στοιχεία, ε. Κοιτάξτε, η εικόνα για το δημογραφικό δεν αλλάζει, ούτε μπορεί να ωραιοποιηθεί. Αυτό που μας στεναχωρεί βεβαίως είναι ότι τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν είναι απολύτως ανεπαρκή και, αν θέλετε, κατά την άποψή μου, είναι και προσχηματικά και ενδεχομένως αποτελούν ένα επικοινωνιακό αντιστάθμισμα στις αντιδράσεις που υπάρχουν για το γνωστό νομοσχέδιο για το γάμο των ομοφιλοφίλων. Δηλαδή, είναι μια προσπάθεια της κυβέρνησης να δείξει ότι ενδιαφέρεται και για την οικογένεια. Και το λέω αυτό γιατί βλέπω ότι μέσα στα μέτρα υπάρχει και κάτι που ήταν ήδη γνωστό. Δηλαδή, όσον αφορά την αναπροσαρμογή για το επίδομα θέρμανσης, αυτό ήταν γνωστό ήδη από τον Οκτώβριο του 2023. Τώρα, όσον αφορά τα μέτρα αυτά καθ' αυτά, αν τα δει κανείς έτσι με ένα καθαρό μάτι, θα δει ότι πρώτα απ' όλα είναι μια απλή τιμαριθμική αναπροσαρμογή και μάλιστα μερική, όχι πλήρης, των ήδη αποδιδόμενων επιδομάτων. Δηλαδή, το βασικό επίδομα που είναι ένα παιδί, 2.000 έγινε 2.400, έχουμε μια αύξηση 20%. Όποιος όμως πηγαίνει και ψωνίζει στο σούπερ μάρκετ ξέρει ότι την τελευταία διετία, σωρευτικά, έχουμε μια αύξηση περίπου 35-40% μόνο στα είδη τροφίμων. Μισό λεπτό. Πριν πάμε σε αυτό. Αλλά επειδή επικαιροποίησαν το ισοζύγιο γεννήσεων και θανάτων του 22, ότι είναι αρνητικό, εδώ τα έχετε πει, τα έχετε γράψει, έχετε κάνει βιβλίο, έχετε κάνει άρθρα, θέλω λιγάκι να σταθώ στο επικοινωνιακό. Κάθε τρεις και λίγο, για τις ανάγκες επικοινωνίας και των επιδομάτων ψυχίων, θυμούνται τα νούμερα. Εσείς όμως έχετε κάνει και μία προβολή ότι τα νούμερα αυτά μας οδηγούν ότι η χώρα καταβυθίζεται πολύ γρηγορότερα από ό,τι περίμεναν κάποιοι δημογραφικά. Κάνω λάθος? Όχι, και είναι ξεκάθαρο αυτό. Εγώ θα σας πω ότι το έχω καταθέσει. Έχει σημασία να λέμε σε ένα βιβλίο, όχι για να αναφέρουμε το βιβλίο, αλλά για να πούμε ότι είναι καταγεγραμμένο επίσημα εδώ και καιρό. Με έρευνες που αφορούν είτε την Eurostat είτε την Υπηρεσία Δημογραφικών Αναλύσεων του ΟΗΕ, οι οποίες έχουν βγάλει διάφορα μοντέλα, επιστημονικά βεβαίως, με ηλεκτρονικούς υπολογιστές τα έχουν τρέξει, και μας έχουν δώσει μια εικόνα η οποία μπορούμε να πούμε ότι πηγαίνει μέχρι βάθος 2080. Ας πούμε ότι μας ενδιαφέρει η ανάλυση κυρίως που κάνουμε είναι μέχρι το 2050, γιατί είναι το κοντινό μας έτσι ορόσημο. Mm-hmm. Λοιπόν, η εικόνα αυτή είναι ξεκάθαρη εδώ και πάρα πολύ καιρό, δηλαδή με διάφορα σενάρια που τρέχει κανείς. Θα έλεγα όχι με το χειρότερο, με το μεσαίο σενάριο θα είμαστε το πολύ 9 εκατομμύρια, εκ των οποίων, αυτό είναι το σημαντικό, τα 3 θα είναι άνω των 65 ετών. Δηλαδή, σε μια απόσταση που είναι λιγότερο από μία γενιά, ας πούμε το 2050 είναι αύριο, είναι πολύ κοντινό μας, θα έχουμε μια χώρα που θα βρίσκεται στα πρόθυρα της δημογραφικής κατάρρευσης. Βαδίζουμε εκεί με επιταχυνόμενο ρυθμό, μάλιστα, γιατί τα αποτελέσματα γίνονται όλο και χειρότερα. Δεν μας ξαφνιάζει αυτό. Εγώ έχω γράψει εδώ και χρόνια ότι ακολουθούμε κατά πόδας αυτό που αποτελεί το παράδειγμά μας, το δημογραφικό προπομπό της Ελλάδας, που είναι η Βουλγαρία. Προηγείται περίπου 15 με 20 χρόνια. Η Βουλγαρία ξεκίνησε μία βύθιση μετά το 1990, όταν έπεσε το κομμουνιστικό καθεστώς. Οπότε τότε συνδυάστηκαν αδυναμία στις γεννήσεις, δηλαδή υπογεννητικότητα, με μεγάλη έξοδο των Βουλγάρων προς το εξωτερικό, σε χώρες κυρίως της Δύσης. Άρα, αυτό το συνδυασμό, ναι, τον είχαμε στην Ελλάδα ήδη από τη δεκαετία του, από τα μέσα της δεκαετίας του 80 ξεκίνησε η εμφάνιση της υπογεννητικότητας. Υπενθυμίζω ότι το 1993 έχουμε το πρώτο πόρισμα στη Βουλή για το δημογραφικό. Αυτό γιατί το λέω? Το λέω για να αποδείξω ότι το πολιτικό σύστημα γνωρίζει το δημογραφικό εδώ και πολλά χρόνια και δεν έχει κάνει τίποτα. Μάλιστα. Να σας πω κάτι με αυτό που μου είπατε, το σχήμα 3 εκατομμύρια άνω των 60. Αυτό δεν είπατε? Ναι, ακριβώς. Σε μία προβολή πολύ σύντομα θα το πω ευθέως. Οι ηλικιωμένοι θα βγάζουν κυβέρνηση στη χώρα. Δηλαδή, αυτοί που θα απέρχονται, να τα λέμε όπως είναι, τη ζωή, εκτός αν φτάσουμε στο προσδόκιμο τα 150 που θέλουν όλοι,
και επιστημονικά να το στηρίξουν, οι ηλικιωμένοι θα βγάζουν το ποιος κυβερνά τη χώρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Προσέξτε, δεν θα είναι έτσι ακριβώς. Αλλά... Γιατί ταυτόχρονα μας έχουν πει ότι θα λύσουν, λένε, θα λύσουν το δημογραφικό με την αθρώα μαζικής ροής μεταναστών από εντάξει, πάρα πολλές χώρες του εξωτερικού. Αυτό το εγώ τα αφήνω. Εγώ λέω με αυτά τα κριτήρια. Και πείτε μου εδώ, μου λέει. Το δεύτερο θα σας πω είναι ότι θα το κάνουν ηλικιωμένοι εφόσον έχουν συντάξεις. Καλά, είναι το μεγάλο ζήτημα. Εντάξει, εφόσον έχουν συντάξει, σωστό. Γιατί χρειάζονται και κάποιοι νέοι να δουλεύουν για τις συντάξεις των ηλικιωμένων. Θα γίνουν όλοι στα φάντα. Ακούστε εδώ, μου γράφει εδώ ο κύριος Κώστας Πικραμένος που σας ακούει από τη Γαλλία. Και εγώ τον ακούω. Το 2050 λέει, αν δεν κάνω λάθος, με κάποια στοιχεία, ο πληθυσμός της Ελλάδας, αν συνεχιστούμε με αυτό το ρυθμό, Αλβανία, Σκόπια, Βουλγαρία, Κόσοβο, θα είναι όσο ο πληθυσμός της Μητροπολιτικής Κωνσταντινούπολης. Της Μητροπολιτικής, όχι μέσα το ιστορικό κέντρο, όλου δηλαδή του δικτύου που αποτελεί την Κωνσταντινούπολη. Αυτό θα συναποτελούν αυτές οι χώρες, λέει. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι, μια και το λέει αυτό τώρα, δεν έχω κάνει αυτή την άθροιση. Ξέρω όμως ότι οι αλβανικοί πληθυσμοί στα 2,5 κρατήδια, και το λέω, δεν το λέω τυχαία αυτό, μιλάμε για Αλβανία, μιλάμε για Κωσυφοπαίδιο, αυτά είναι τα δύο αλβανικά κράτη ουσιαστικά, και το ίμιση είναι η μεγάλη μειονότητα που βρίσκεται στα Σκόπια. Θα είναι ένας πληθυσμός που θα πλαφωνάρει γύρω στα 6 εκατομμύρια, συνολικά αθρηστικά. Η Βουλγαρία οδεύει με βάση τις προβολές που έχει κάνει η δική της στατιστική υπηρεσία περίπου στα 6,2 εκατομμύρια, άρα πάμε στα 12. Η Ελλάδα, διάφορα σενάρια, μίλησα για 9, κάποια σενάρια τη δίνουν και στο 8,2, εξαρτάται πώς θα κινηθούν οι γεννήσεις. Μάλλον αυτή την ώρα, αν θέλετε, τα χειρότερα σενάρια επιβεβαιώνονται. Θα είμαστε λοιπόν κάπου εκεί κοντά. Ναι, υπάρχει ένα θέμα όσον αφορά το πληθυσμιακό. Βέβαια, εδώ να πούμε, μην τα δίνουμε όλα τα ζητήματα υπέρ των Τούρκων. Οι Τούρκοι έχουν και ένα δικό τους μεγάλο εσωτερικό ζήτημα, που είναι η μεγάλη αύξηση του κουρδικού πληθυσμού. Τα έχουμε πει αυτά και μαζί. Εντάξει, είναι, αλλά εγώ λέω σε νούμερα βγαίνει πάνω κάτω. Και επίσης μου λέει κάποιος εδώ, πες στον κύριο Λαβρέτζο, ότι κατά κανόνα στις εκλογές πάνε ηλικιωμένοι, οι νέοι σφυρίζουν παραλία. Οπότε καταλαβαίνει ότι ανοίγει περισσότερο η ψαλίδα. Άλλος μου λέει εδώ, καλά το λέει ο κύριος Λαβρέτζος, μόνο τα τιμολόγια στην ενέργεια να δείτε τι γίνεται. Θα έρθουμε στα μέτρα μετά, παιδιά. Εγώ έβαλα φρένο στον κύριο Λαβρέτζο. Θα καταλάβουμε ότι όχι οικογένεια, ούτε μόνος δεν μπορείς να ζήσεις. Και μάλιστα ο Νικόλας μου λέει αυτά που είπε προηγουμένως ο Φώτης. Ο Φώτης δουλεύει σε πάροχο. Λίγος πολύ τα υποψιαζόμασταν. Ναι, αλλά Νίκο εδώ στα λέει από μέσα. Ότι του είπε τα αφεντικό εκεί, ο προϊστάμενος, μην είσαι μακάκας, Φωτάκο. Αυτά που λέμε για ένα εξτρά τιμολόγιο οκταμηνίτικο και μας καταχαιριάζουν τώρα ως εταιρεία, είναι συνεννοημένα με τον Υπουργό. Και μετά ήρθε ο Υπουργός προς τη ΡΑΗ και είπε, άστο, λέει, έτσι θα γίνει με οκτάμηνο. Για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται, δεν αφορούν τον κύριο Λαβρέτζο. Άρα λέτε αριθμητικά, κύριε Λαβρέτζο, είναι μια κατάσταση η οποία, αν πούμε ότι αύριο το πρωί ομονοεί το πολιτικό σύστημα να ασχοληθεί, πόσο γρήγορα αναστρέφεται? Δεν είναι κάτι που είναι εύκολο να γίνει. Δηλαδή θα πρέπει κανείς να ασκήσει μια πολύ έτσι, και θα το περιγράψω μετά λιγάκι αυτό, μια σύνθετη και πολυεπίπεδη δημογραφική πολιτική που δεν θα είναι πέντε επιδόματα. Θα πρέπει να έχει και άλλα πολλά άλλα στάδια. Δηλαδή, όταν μιλάμε για δημογραφική πολιτική, εγώ περιλαμβάνω και την αποκέντρωση, περιλαμβάνω και ένα σχέδιο αναζωογόνησης της θνίσκουσας ελληνικής περιφέρειας. Δεν μπορείς στα αστικά κέντρα να αυξήσεις σημαντικά. Αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Όταν έχεις, ας πούμε, διαμερίσματα που με τη βία μπορεί να μεγαλώσεις δύο παιδιά, δύσκολα μπορεί να κάνεις πολυμελείς οικογένειες. Θα πρέπει να αναζητήσεις λοιπόν και την ανάπτυξη της υπαίθρου. Που αυτό πρέπει να το κάνεις έτσι κι αλλιώς. Γιατί αυτή τη στιγμή η εικόνα που υπάρχει, ας πούμε, και από την τελευταία απογραφή για τις ελληνικές περιφέρειες, ειδικά αν κοιτάξει κανείς τους παραμερθώριους νομούς, είναι συνταρακτική. Ακριβώς επειδή οι περιοχές αυτές κατοικούνται κυρίως από ηλικιωμένους ανθρώπους, εκεί ο ρυθμός της δημογραφικής καταρρεύσης είναι πολύ ταχύτερος. Μιλάμε για ποσοστά της τάξης του 10%, 16% ας πούμε στη Φλόρινα, του 14% στις Σέρες, μείωση πληθυσμού στη δεκαετία που αντιστοιχούν σε απώλειες πολέμου. Και το πολιτικό σύστημα, όπως βλέπετε, δεν έχει καθόλου ενοχληθεί ή ανησυχήσει από όλα αυτά.
Βλέπετε, για παράδειγμα, ότι η κυβέρνηση έχει μπει στη δεύτερη θητεία της, για τα καλά στη δεύτερη θητεία της, είναι ας πούμε στον πέμπτο χρόνο, και θυμήθηκε τώρα να πει κάποια λίγα μέτρα τα οποία τα ονομάζει δημογραφική πολιτική. Προφανώς όμως είναι ανεπαρκή και θα το αναλύσουμε και αυτό γιατί. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ένα, και αυτό είναι για μένα, ξέρετε, η μεγάλη απορία, και που είναι και ένα απόλυτο δείγμα της ποιότητας του ελληνικού πολιτικού προσωπικού. Έχουμε δηλαδή με μια χώρα η οποία καταραίει δημογραφικά. Λέω αυτό το στοιχείο πρέπει να ξέρουν όλοι, ότι από το 2009 συνεχώς κάθε χρονιά το ισοζύγιο γεννήσεων θανάτων είναι αρνητικό. Μόνο λοιπόν από τις γεννήσεις και θανάτους έχουμε μια μείωση πληθυσμού σε αυτά τα 14 χρόνια, 576.000. Χάθηκαν δηλαδή αντίστοιχα 11 επαρχιακές πρωτεύουσες σε όλη την Ελλάδα. Ερημώθηκαν. Φανταστείτε δηλαδή ότι πηγαίνει στην Αλεξανδρούπολη και δεν υπάρχει κόσμος, στο Ρέθυμνο και δεν υπάρχει, στη Λαμία, στα Ιωάννα. Μιλάμε για τέτοιες πόλεις. Κάθε χρόνο χάνεται μια τέτοια πόλη και το πολιτικό σύστημα αγρών αγοράζει. Και φτάνουν λοιπόν να μας κοροϊδεύουν και να μετατρέπουν σε επικοινωνιακό ζήτημα το δημογραφικό, ως επικοινωνιακό αντιστάθμισμα για τις αντιδράσεις στο γάμο των ομοφυλοφίλων, και να μας πετάνε έτσι 5 μέτρα επιδοματικά και να μας λένε ότι το Μάιο θα ανακοινώσουμε και άλλες πολιτικές. Σαν να ήταν το δημογραφικό ένα θέμα που μπορεί να περιμένει, δεν μας ενδιαφέρει και τόσο. Μου λένε εδώ πολλοί ακροατές και μένω ακόμη στα αριθμητικά. Κύριε Λαβρέτζο, δύσκολα να στρέφεται αυτό. Έως εξαιρετικά απίθανο να αναστραφεί. Η μόνη, λέει ένας εδώ, ρεαλιστική πρόταση είναι η εισαγωγή ζευγαριών από Ανατολική Ευρώπη με φορολογική ασυλία 10-15 ετών. Ο Έλληνας δεν γεννά, τέλος. 50% στα αστικά κέντρα, 4% στην επικράτεια. Η Τουρκία θα είναι το 75% εκατομμύρια. Η Γαλλία έχει ανέβει από τα 65 στα 68 και οι νέοι στη χώρα σκοτώνεται στον δρόμο. Άλλος φίλος λέει, κύριε Λαβρέτζο, αν τα στοιχεία που έχετε μπορούν να σας δώσουν μια προβολή της κατάστασης, πού θα βρισκόταν σήμερα η χώρα χωρίς τις γεννήσεις των μεταναστών τα τελευταία 30 χρόνια. Κοιτάξτε, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Θα το αφήσουμε λίγο στην άκρη για τις γεννήσεις μεταναστών. Γιατί εγώ ποτέ δεν έχω πει ότι είμαι εναντίον των μεταναστευτικών ροών συνολικά. Δηλαδή, η μετανάστευση ως φαινόμενο, όταν είναι ελεγχόμενο και είναι αυτό που η χώρα επιλέγει να έχει, αλλά και είναι και μετανάστες που οι ίδιοι επιλέγουν να έρθουν στη χώρα και δεν τους φέρνουν άλλοι εδώ, είναι κάτι που μπορεί να το αξιοποιήσει κανείς δυναμικά. Δεν υπάρχει όμως χώρα που μπορεί να σωθεί ή να επιβιώσει χωρίς δικές της γεννήσεις. Να πάμε λοιπόν από αυτή τη βάση. Θα πρέπει λοιπόν, αυτό είναι το ζητούμενο, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι σε όλα τα προβλήματα υπάρχει λύση και γι' αυτό δίνω αυτόν τον αγώνα. Δηλαδή δεν θα είχε νόημα να βγαίνω να κάνω μια συζήτηση έτσι που να μας στεναχωρεί. Θεωρώ ότι και το δημογραφικό, όπως και όλα τα μεγάλα θέματα, είναι όλα προβλήματα που πρέπει να τα παλέψει κανείς, αρκεί να το αποφασίσει. Όμως εδώ έχεις ένα πολιτικό σύστημα το οποίο δεν ενδιαφέρεται. Εμείς τα λέμε, εγώ προσωπικά τα λέω μια δεκαετία τουλάχιστον, τα έχω γράψει. Εντάξει, η φωνή μου μπορεί να μην επαρκεί να ακουστεί από πολλούς, αλλά είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει στη χώρα. Και εδώ υπάρχει και ένα άλλο θέμα, μια και θίχτηκε για το θέμα της Ανατολικής Ευρώπης. Ότι μας μιλάνε συνέχεια για προσφυγικές ροές, για μετανάστες κλπ. Δεν έχουν κάνει καμία προσπάθεια να φέρουν ανθρώπους που πραγματικά δεινοπαθούν, όπως είναι στην Ουκρανία. Υπάρχουν εκατομμύρια πρόσφυγες. Στην Ουκρανία είναι πάνω από 15 εκατομμύρια πρόσφυγες. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδάκια που είναι ορφανά, γυναίκες που έχουν χάσει τους άνδρες τους. Είναι εκατοντάδες χιλιάδες αυτοί πλέον. Λοιπόν, δεν έχει κάνει, δεν βλέπω εγώ ΜΚΟ, δεν βλέπω ενδιαφέρον, δεν βλέπω έτσι κανέναν. Υπάρχει ένας άλλος πόλεμος που πέρασε απαρατήρητο στην Αρμενία. Όμοροι πληθυσμοί, χριστιανικοί πληθυσμοί, που θα μπορούσαν να ενσωματωθούν ομαλά και να ριζώσουν στη χώρα, ακόμα και σε περιοχές ιδιαίτερο ενδιαφέροντος όπως είναι η Θράκη. Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για αυτά τα πράγματα. Ενδεχομένως είναι πιο επικερδής δραστηριότητα να έρχονται μετανάστες από άλλες περιοχές. Τους οποίους βέβαια στο σύνολό τους μας τους διοχετεύει η Τουρκία. Και εδώ έρχεται, ξέρετε, και η μεγάλη αντίφαση. Όταν λένε ότι θα λύσουν το δημογραφικό με μεταναστευτικές ροές, τι ακριβώς πιστεύουν, ότι η Τουρκία έχει αναλάβει να μας λύσει το δημογραφικό? Πώς ακριβώς, δηλαδή, ποιος είναι ο σχεδιασμός τους? Δεν ξέρω, ο υπουργός πώς το λένε, εμπορικής ναυτιλίας, είπε ότι πλέον συνεργαζόμαστε με την Τουρκία και θα ελέγξουμε πλήρως τις ροές αυτές. Αυτό λέει. Οπότε τι να σας πω εγώ τώρα. Λέει ο Φώτης εδώ, κύριε Λαβρέτζο, λέει, το ότι στα όποια επιδόματα δίνουν σήμερα,
αυτοί που κατηγορούσαν και τους προηγούμενους γιατί έδιναν και αυτοί επιδόματα, βάζουν στα εισοδηματικά, ξαναγράφω, εισοδηματικά κριτήρια, το μεικτό μισθό. Δηλαδή υπολογίζουν και αυτά που δεν μπήκαν καν στην τσέπη σου. Αλλά στα έχει δει πάρει εφορία κάθε μήνα, όπως συμβαίνει στους μισθωτούς. Δείχνει τελικά πόσο φαρισαίοι και υποκριτές είναι αυτοί, αλλά και πόσο άξιοι είμαστε εμείς να μας κυβερνούν αυτοί. Κοιτάξτε, αυτό είναι λίγο τεχνικό θέμα. Δηλαδή, αν θα είναι ο καθαρός ή ο μεικτός μισθός, θα μπορούσε να είναι πιο μεγάλο το αφορολόγητο. Δεν είναι αυτή τη στιγμή ένα αφορολόγητο 1000 ευρώ. Θα έπρεπε να είναι πιο γενναιόδοροι, γιατί είναι και ένα κριτήριο για το ποιοι θα πάρουν το επίδομα. Γιατί υπάρχουν και διάφορες ομάδες που παίρνουν επιδόματα και οι οποίες παραμένουν στα κράσπεδα της κοινωνίας, δηλαδή μετέχουν, δεν ενσωματώνονται. Εγώ έχω πει και άλλες φορές ότι τα επιδόματα πρέπει να δίνονται με προϋποθέσεις. Δηλαδή, μια προϋπόθεση, για παράδειγμα. Είναι οι προϋποθέσεις τα επιδόματα, ή για παράδειγμα να μηδενιστεί ο ΦΠΑ σε ό,τι αφορά τη διατροφή και τη φροντίδα των παιδιών? Δεν θα ήταν πιο αποδοτικό? Κοιτάξτε τώρα, εδώ μου ανοίγεται ένα άλλο θέμα. Το ΦΠΑ, είναι ένα από τα στοιχεία που κερδοσκοπεί, αν θέλουμε να πούμε αυτό τον όρο, το κράτος. Η όλη κατάσταση της ακρίβειας αυτή τη στιγμή ευνοεί συγκεκριμένες οικονομικές δραστηριότητες, αυτές δηλαδή που έχουν τιμολογιακή δυνατότητα, αυτό που λέμε pricing power, δηλαδή δυνατότητα να ορίζουν τιμές. Γιατί στα βασικά είδη που άλλος δεν μπορεί να μην τα καταναλώσει, όπως είναι τα τρόφιμα ή η ενέργεια, εκεί κυρίως ο πληθωρισμός έχει τα μεγαλύτερα ποσοστά και εκεί υπάρχουν και τα μεγαλύτερα κέρδη. Κοντά σε αυτούς όμως είναι και το κράτος, το οποίο μετέχει μέσω του φόρου και του ΦΠΑ. Στην πραγματικότητα λοιπόν όλη αυτή η ιστορία ανεβάζει τα έσοδα του κράτους και βεβαίως μετά με τα έσοδα αυτά κάνουν διάφορα επιδόματα, δίνουν διάφορα pass και λένε ότι έχουν κοινωνική πολιτική. Μάλιστα. Στην πραγματικότητα απαιτείται κάτι άλλο, κάτι πολύ διαφορετικό, αλλά τους βολεύει αυτή η κατάσταση. Να πω ειρήσω εμπάροδο και το εξής. Ότι κάτι που δεν έχει εκτιμηθεί είναι ότι την περίοδο του κορονοϊού αυξήθηκε δραματικά η χρήση καρτών και ηλεκτρονικών συναλλαγών. Με αποτέλεσμα να φανερωθεί ένα μέρος του κρυφού ΑΕΠ. Και αυτό εμφανίζεται ως οικονομική επιτυχία. Στην πραγματικότητα η χώρα δεν έχει αποκτήσει νέες παραγωγικές δυνατότητες, είναι όπως ήταν, παλεύει για κάποιες επενδύσεις που είναι πολύ περιορισμένες σε σχέση με αυτές που χρειάζεται. Και δεν υπάρχει, όπως μας παρουσιάζει η κυβέρνηση, μια διαρκής έτσι ανωδική οικονομική πορεία. Τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει. Θα πάω σε διάλειμμα ως εξής και θα επιστρέψουμε. Μου λένε εδώ, στη Γαλλία το επίδομα, λέει κύριε Λαβρέτζο, είναι οριζόντιο. Πλούσιοι και φτωχοί παίρνουν το ίδιο για τα παιδιά. Αλλά επίδομα, όχι ψίχουλα, και μία πρόταση επιστροφή ΦΠΑ σε οικογένειες από δύο μέλη, από δύο παιδιά και πάνω. Και άλλος φίλος εδώ μου λέει, στη Βουλγαρία θα το πω και ας είναι πολύ μακάβριο, γιατί το έχω δει, στα κημητήρια είναι μέχρι 50 ετών, γιατί η κακουχίες, η αδυναμία των χαμηλών στρωμάτων τρώει το μεδούλι του ανθρώπου. Θέλετε να πείτε κάτι επ' αυτόν και να πάμε σε διακοπή? Κοιτάξτε, θα το συζητήσουμε μετά. Εγώ αποφεύγω να μιλήσω έτσι με διάφορα μέτρα. Δηλαδή, θα κάνουμε τώρα μια πλειοδοσία μέτρων που κανονικά πρέπει κανείς να τα μετρήσει, να τα τιμολογήσει. Πάντοτε έχουμε διαθέσιμους πόρους περιορισμένους όταν κάνουμε μια τέτοια ανάλυση και ψάχνουμε να βρούμε πού θα αποδώσουν καλύτερα. Θα πρέπει λοιπόν πρώτα να υπάρξει μια στρατηγική θεώρηση του δημογραφικού, να τηρηθούν οι πολιτικές προϋποθέσεις που είναι η κινητοποίηση του πολιτικού συστήματος και της κοινωνίας, η δημιουργία θεσμικών οργάνων που θα παρακολουθεί και θα μελετά το δημογραφικό, με επάδρωση επιστημονικού δυναμικού, αντιγραφή μέτρων από άλλες χώρες, κοστολόγησή τους και από εκεί και πέρα η εκπόνηση μιας εθνικής δημογραφικής πολιτικής στην οποία θα συμφωνήσουν όλα τα κόμματα. Νομίζω ότι αυτά που περιγράφω δεν τα βλέπει κανείς. Ουδενά δεν τα βλέπει αυτά που περιγράφω. Πάω σε διακοπή, θα επιστρέψω με τον κύριο Λαβρέτζο. Μου λέει εδώ πέρα άλλος φίλος, για να φανταστείτε, λέει, πόσο κοντά στην αλήθεια είναι ο κύριος Λαβρέτζος. Είμαστε 12 ξαδέλφια. Αντί για μέσο όρο 24 παιδιά, τα 12 ξαδέλφια έχουμε μόνο 6. Βγάλετε, λέει, συμπέρασμα. Έχω πάρα πολλά μηνύματα και παρακαλώ τους ακροατές λίγο υπομονή. Δεν θα καπελώσουμε κανένα, θα διαβάσουμε όλα. Λέει ο φίλος ο Νικόλας, που ρώτησε προηγουμένως τον κύριο Λαβρέτζο αν τα στοιχεία που έχει μπορούν να κάνουν μια προβολή της κατάστασης που θα βρισκόταν σήμερα η χώρα χωρίς γενείς των μεταναστών τα τελευταία 30 χρόνια, ότι την ερώτηση την έκανε όχι γιατί είναι υπέρ της μετάγγισης πληθυσμών από κάθε γωνιά της γης, αλλά γιατί τα νούμερα, λέει, αν τα κοσκινήσουμε, τότε τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα αναφορικά με τον πληθυσμό, ας το πούμε, το γηγενή. Το ισοζύγιο γίνεται ακόμη χειρότερο στις γεννήσεις. Και με ρωτάει άλλος φίλος από την Αθήνα, κύριε Λαβρέτζο, λέει, είναι συνειδητή ή όχι η συγκεκριμένη πολιτική που είπατε
της ερημοποίησης της Ελλάδας, πρώτα οικονομικά και κατόπιν δημογραφικά. Μήπως εχθρός εδώ είναι ο ίδιος ο λαός? Κοιτάξτε, αυτό είναι δύσκολο ερώτημα, γιατί οπωσδήποτε ευθύνη δεν έχει μόνο το πολιτικό σύστημα. Ένα πολιτικό σύστημα που εκλέγεται επανειλημμένος, πλέον είναι σαφές σε αυτή την περίπτωση ότι έχει ευθύνη και ο λαός που το εκλέγει. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και έχει ευθύνη γιατί, για παράδειγμα, να το βάλουμε έτσι στη μεγάλη εικόνα λίγο, είδε ο λαός αυτός τη χώρα να χρεοκοπεί το 2009, το ίδιο πολιτικό προσωπικό όμως διαχειρίζεται τις τύχες του, είδε να του διώχνουν κατά εκατοντάδες χιλιάδες τα παιδιά του στο εξωτερικό, αλλά παρόλα αυτά δεν άλλαξε τις επιλογές του. Υπάρχει λοιπόν εδώ ένα ζήτημα, και είναι και ένα ζήτημα δημοκρατίας αν θέλετε, αλλά και της ωριμότητας που έχει η κοινωνία, για να μην τα λέμε όλα για τους πολιτικούς. Τώρα, όσον αφορά το αν είναι επιλογή ή όχι, νομίζω μικρή σημασία έχει. Αυτό που κυρίως έχει σημασία είναι το τι συμβαίνει. Εγώ θεωρώ ότι είναι αποτέλεσμα ότι το πολιτικό σύστημα έχει άλλες προτεραιότητες. Τον ενδιαφέρει ένα άλλο πιο πολύ παιχνίδι. Είναι αυτό που το ίδιο το πολιτικό σύστημα μας είπε, οικονομική διαπλοκή. Δεν τον ενδιαφέρει τι γίνεται, για παράδειγμα, στις Σέρες, και ας εκλέγονται μέλη του πολιτικού συστήματος εκεί. Δεν μπορεί δηλαδή να έχει μείωση πληθυσμού 14% και να σφυρίζει αδιάφορα στις Σέρες. Όμως οι προτεραιότητες είναι πολύ διαφορετικές. Γι' αυτό και δεν μοιάζονται για αυτά τα θέματα. Είναι ξεκάθαρα. Ο Ορέστης λέει: καλημέρα κύριε Λαβρέτζο. Επειδή αναφερόμαστε στην Τουρκία, που έχει, όπως έχετε πει στο παρελθόν, ένα φρενάρισμα. Όχι στο κουρδικό στοιχείο, αλλά στον άλλο πληθυσμό. Μπορείτε όμως, λέει, επειδή είστε και στη διαχείριση κρίσεων ειδικός, να μου εξηγήσετε πώς γίνεται η Τουρκία, λέει ο Ορέστης, με 800% όπως μας λένε πληθωρισμό, με τη μεγάλη υποτίμηση και αυτά που λένε όλα τα κεντρικά ΜΜΕ, όχι μόνο να είναι σε ανάπτυξη, αλλά να έχει αντικαταστήσει την ανάπτυξη της Γερμανίας μέσα στο ευρύτερο περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε, λέει αυτό? Κοιτάξτε, αυτό είναι λίγο πολύπλοκο, γιατί πρέπει να κάνει κανείς μια βαθιά οικονομική ανάλυση. Σε ένα βαθμό την έχουμε συζητήσει στις κουβέντες που έχουμε κάνει. Θα δώσω ένα περίγραμμα. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι μια χώρα που σε ένα βαθμό μιμείται αυτά που έκανε η Κίνα. Δηλαδή προσφέρει φθηνό εργατικό δυναμικό, προσφέρει μηδενική προστασία νομική για τους εργαζομένους και βεβαίως προστασία του περιβάλλοντος. Άρα λοιπόν το κεφάλαιο που επενδύει μπορεί να προσδοκά στο εσωτερικό της Τουρκίας μεγάλα κέρδη, και αυτό είναι ένα βασικό μείγμα που προσελκύει επί πολλά χρόνια ξένες επενδύσεις. Ο βασικός τροφοδότης λοιπόν της ανάπτυξης της Τουρκίας είναι οι ξένες επενδύσεις, οι οποίες είναι σε συγκεκριμένους τομείς. Για παράδειγμα, ένας μεγάλος τομέας είναι η αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά και βεβαίως και αυτό μας διαφεύγει ίσως η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας, η οποία πλέον είναι πολύ σημαντική. Εξαγωγές. Σημαντικές εξαγωγές. Μάλιστα. Να θυμίσουμε, και μάλιστα είναι και σε πάρα πολλούς τομείς. Δηλαδή είναι μηχανολογικά, ηλεκτρονικά, ναυπηγεία. Αυτή τη στιγμή ετοιμάζουν σε τουρκικά ναυπηγεία. Το πρόγραμμά τους είναι 8 φρεγάτες. Σας αναφέρω μόνο αυτό, γιατί εμείς πάμε τώρα σε ένα ναυτικό 3 φρεγατών μόνο με τις γαλλικές, από ό,τι φαίνεται. Ναι, αλλά από την άλλη έχει και φθηνό εργατικό δυναμικό και μηδέν κοινωνικό κράτος στην Τουρκία, έτσι, να τα λέμε. Έχει ακριβώς μεγάλη βιομηχανία. Δηλαδή, μάλιστα. Ο κόσμος αυτός είναι σε μεγάλη καταπίεση οικονομική. Έχει μάθει βέβαια να ζει με τον πληθωρισμό επί πολλά χρόνια. Και βεβαίως του δίνουν ένα όραμα, γι' αυτό και ψηφίζει Ερντογάν. Δηλαδή δεν είναι οι οικονομικοί παράγοντες που οθούν τον κόσμο να στηρίζει αυτό το καθεστώς, αυτή την επιλογή, είναι κυρίως το φαντασιακό στοιχείο που τους καλλιεργεί με τη δημιουργία μιας νέας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και αυτό, ξέρετε, είναι εξίσου επικίνδυνο. Γιατί όταν έχεις μία ελίτ, και τώρα μιλάω με τα λόγια του Παναγιώτη Κονδύλη που έγραψε στο βιβλίο του «Η Θεωρία Πολέμου», όταν έχεις ελίτ που έχουν σκοπούς και στόχους, ελάχιστη σημασία έχει αν έχεις ημιχορτάτους ή ημιπεινασμένους πληθυσμούς, αρκεί να είσαι σε θέση να τους κατευθύνεις προς τους σκοπούς που εσύ επιθυμείς. Έχουν λοιπόν δημιουργήσει γενιές ανθρώπων, οι οποίες έχουν πλέον οραματισμούς για το Αιγαίο, για μια μεγάλη Τουρκία, και είναι έτοιμοι και να θυσιαστούν γι' αυτό. Μάλιστα. Και δημιουργούν και την υλική υποδομή. Γι' αυτό έρχεται και κουμπώνει στη δικιά μας κουβέντα, που εμείς δεν κάνουμε, γιατί δεν είναι μόνο το δημογραφικό. Θα έρθω, δεν θα κάνουμε επιστρέψω αυτά που πρέπει. Έχω πάρα πολλά μηνύματα, θα σας εξαντλήσω σήμερα κύριε Λαβρέτζο. Βεβαίως την κοινωνική πολιτική και την αλληλεγγύη στην Τουρκία την κάνουν τα τζαμιά, τα ισλαμικά σχολεία, οι μεντρεσέδες, για να καταλάβουμε πώς είναι δικτυωμένο όλο το σύστημα. Μου λέει εδώ Λευτέρης, στην Πελοπόννησο κύριε Λαβρέτζο, τα χωριά έχουν ερημώσει. Είμαι πατέρας 3 παιδιών και μακάρι να έβρισκα κάτι να κάνω και να μετακόμιζα στην επαρχία. Κακώς δεν μιλάτε για την αντικατάσταση, λέει ο ένας φίλος.
Ο άλλος φίλος λέει θέλουν να φέρουν μόνο αυτούς που θα κατακαιρματίσουν τις ευρωπαϊκές χώρες. Ο Αντώνης το λέει τόσο απλά. Παρέμβαση, λέει ο Δήμος. Εδώ καταραίει το αφήγημα ότι οι μουσουλμάνοι κάνουν πολλά παιδιά. Γιατί και οι Έλληνες μουσουλμάνοι μαστίζονται από υπογεννητικότητα, αλλά και οι μετανάστες εδώ δεν γεννάνε, σταματάνε. Και δεν φταίει η κλιματική αλλαγή, φταίει ο κακός μας ο καιρός. Νομίζω ότι εδώ λέμε πάρα πολλά πράγματα μαζί. Και πρέπει λίγο να τα βάλουμε. Αναγκαστικά μπορούμε να μιλάμε μόνο με ευρύτατα στοιχεία και όχι με προσωπικές εμπειρίες, οι οποίες είναι χρήσιμες βεβαίως γιατί μας δίνουν μια εικόνα. Είναι γεγονός ότι, να πιάσω ένα, είναι γεγονός ότι οι μεταναστευτικοί πληθυσμοί μειώνουν το ρυθμό γεννήσεώς τους όταν έρχονται σε χώρες της Δύσης, γιατί μπαίνουν σε ένα άλλο διαφορετικό κοινωνικό υπόδειγμα, αν θέλετε. Αυτό βέβαια γίνεται σε ένα βάθος χρόνου, δεν γίνεται αμέσως. Όμως δεν είναι το θέμα μόνο των γεννήσεων, είναι και του ρυθμού εισρωής τέτοιων πληθυσμών. Όσον αφορά το φίλο που είπε ότι δεν μιλάω προηγουμένως για την αντικατάσταση, νομίζω ότι δεν με έχει ακούσει πλήρως. Όταν έχω γράψει βιβλίο με το όνομα Σιωπηρή Άλωση και αναφέρομαι και στο δημογραφικό και στο μεταναστευτικό, νομίζω καταλαβαίνω ότι έχω μιλήσει για αυτό το θέμα. Και το πρόβλημα ακριβώς είναι ότι οι ευρωπαϊκές ελίτ θέλουν ανοιχτά σύνορα, όχι τελείως ανοιχτά, θέλουν στην Ελλάδα ανοιχτά σύνορα. Αυτοί θέλουν να ελέγχουν τις ροές που φτάνουν στην κεντρική Ευρώπη και να τις φιλτράρουν. Και γι' αυτό το λόγο έχουν δώσει στην Ελλάδα το ρόλο του κράτους που θα είναι το κράτος υποδοχής, αν θέλετε. Έχουν δημιουργήσει υποδομές, έχουν δημιουργήσει τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης ακριβώς για να τους ταυτοποιούν στην είσοδο, ώστε να τους έχουν αναγνωρίσει και να ξέρουν ποιοι είναι όταν τυχόν κάποιος από αυτούς διαφύγει και βρεθεί στο κέντρο, στη Γερμανία. Μάλιστα. Για ακούστε εδώ τώρα, ο Χρήστος, καλημέρα Χρήστο, μας στέλνει μήνυμα από το Ηνωμένο Βασίλειο. Εάν μας δώσουν κάποιο λόγο να επιστρέψουμε στην Ελλάδα, ποιος σας είπε ότι θέλουμε να ζούμε έξω, αλλά να μας δώσουν λόγο, ο Αντώνης. Κανένας νέος δεν σκέφτεται σοβαρά να μείνει στη χώρα, εκτός και αν έχει έτοιμη και καλοφτιαγμένη οικογενειακή επιχείρηση. Η Μαρία, καλημέρα σας. Εάν φτάσουν οι μισθοί και τα ενίκια στο επίπεδο να μπορεί να ζήσει μια οικογένεια με δύο εργαζόμενους και δύο παιδιά με αξιοπρέπεια, εμείς που φύγαμε στα χρόνια της κρίσης θα γυρίσουμε. Δεν μεταναστεύσαμε για να γεννήσουμε γερμανάκια και αγγλάκια. Ήδη υπάρχουν κάποιες επιστροφές από τη Γερμανία από ό,τι βλέπω, αλλά όχι ενθαρρυντικά. Κύριε Λαβρέτζο, μόνο το οργανωμένο έγκλημα ευνοείται στην Ελλάδα και δυστυχώς το οργανωμένο έγκλημα είναι όσοι κυβερνούν. Όταν θες 3.000 ευρώ το μήνα για φροντιστήρια ενός παιδιού, πώς να κάνεις παιδιά? Η μάνα που 9 αδέρφια, ο πατέρας μου 7, 42 πρώτα ξαδέρφια, σύνολο σε ανήψια 8, και εγώ θεωρούμε και πολύτεκνος γιατί είμαι ο μόνος με κόρη που ίσως λέει κάνει και κανένα εγγόνι στο μέλλον. Έτσι είναι. Ωραίο το παράδειγμα το Σερών. Εκεί δεν ψήφισαν και πανεξέλεξαν πανηγυρικά τον υπουργό που έλεγε πως ο σιδηρόδρομος είναι ο ασφαλέστερος και με όλα τα συστήματα που εν λειτουργία λίγο πριν συμβεί το μακελιό στα Τέμπη. Βλέπετε, αυτοί που στέλνουν μηνύματα είναι και τα δικά μας παιδιά, κύριε Λαβρέτζο, που είναι στο εξωτερικό και δεν έφυγαν, πέρα από τις σπουδές που είναι μια επιλογή να ανοίξουν τον ορίζοντα, δεν έφυγαν για να μην ξαναγυρίσουν, έφυγαν ελπίζοντας ότι θα ξαναγυρίσουν, αλλά δεν το βλέπουν να γυρίζουν. Αυτό μας λένε τα παιδιά μας. Να χρησιμοποιήσουμε έναν όρο ίσως πιο ακριβή. Εκδιώχθηκαν. Ναι, ναι, καλά το λέτε. Εκδιώχθηκαν από το πολιτικό σύστημα, το οποίο, προσέξτε, έχει τον κινησμό να λέει ότι επειδή χρειαζόμαστε εργατικό δυναμικό, πρέπει να αναγνωρίσουμε. Αυτό κάναν το Δεκέμβριο και πέρασε στα ψηλά και αυτό. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ακόμα και εκείνους που δεν πήραν άσυλο, αλλά παρέμειναν παράνομα στη χώρα 3 χρόνια, πρέπει πλέον να τους δεχτούμε και αυτούς. Και εδώ το πολιτικό σύστημα βρήκε τη δυνατότητα να πετύχει ευρεία πλειοψηφία στη Βουλή, που ξεπέρασε τα 2/3, αλλά για το δημογραφικό δεν έχει βρει τη δυνατότητα να ομονοήσει για μια δημογραφική, εθνική δημογραφική πολιτική. Προσέξτε πώς δηλαδή ξεκαθαρίζονται και φαίνονται τα πράγματα από τις αντιφάσεις της ίδιας των ίδιων των επιλογών που κάνει το πολιτικό προσωπικό. Τώρα, όσον αφορά αυτά τα μηνύματα που ακούω, πραγματικά εγώ ακούω έναν ελληνισμό ο οποίος πονάει στο εξωτερικό και το ξέρω αυτό γιατί έχω και εγώ πάρα πολλούς γνωστούς και φίλους που είναι στο εξωτερικό. Η ζωή δεν είναι και τόσο ευχάριστη έξω στις ξένες χώρες. Είναι πιο οργανωμένες, είναι πιο αξιοκρατικές, αλλά η Ελλάδα έχει μερικές χαρές που δεν τις βρίσκει εύκολα αλλού και νομίζω οι περισσότεροι Έλληνες θα θέλουν να γυρίσουν πίσω. Εδώ λοιπόν η παρατήρηση που μας έκανε ο φίλος, που είπε ότι να μας δώσουν ένα λόγο επιστροφής, ίσως αποτελεί και ένα από τα κεντρικά σημεία του δημογραφικού. Δηλαδή πρέπει η χώρα να γίνει μια χώρα στην οποία αξίζει κανείς να ζει. Μια χώρα που
δεν θα έχει ελλείμματα δημοκρατίας, που θα είναι αξιοκρατική, που θα δίνει στους ανθρώπους προοπτική, αλλά δυστυχώς αυτά ακριβώς είναι που φοβάται το πολιτικό προσωπικό, ένα πολιτικό σύστημα χτισμένο στην κομματοκρατία, στην ευνοιοκρατία και στην οικογενειοκρατία. Δεν μπορεί να απελευθερώσει τέτοιες δυνάμεις, γιατί πρώτα απ' όλα φοβάται το ίδιο να κάνει κάτι τέτοιο. Και εκεί νομίζω κρύβεται και η πρόθεσή του να οδηγηθεί σε ένα συμβιβασμό με την Τουρκία, γιατί η αντιπαράθεση σήμερα με την Τουρκία, το έχω πει πολλές φορές, απαιτεί η ελληνική κοινωνία να σηκωθεί όρθια, να απορροφήσει, να αξιοποιήσει το επιστημονικό δυναμικό, να δώσει χώρο στην καινοτομία, στη νέα τεχνολογία. Αυτό θα σήμαινε νέες κοινωνικές δυνάμεις ανερχόμενες, που βέβαια δεν θα δεχόντουσαν να υπάρχουν οι σημερινές πολιτικές ηγεσίες. Θα τις ανέτρεπαν, η κοινωνία θα ανεδείκνυε τις δικές της ηγεσίες, και αυτό ακριβώς δεν θέλει. Για να φτάσουμε λοιπόν σε ένα σκληρό για μένα συμπέρασμα, ότι δυστυχώς το πρόβλημα της χώρας είναι ότι το πολιτικό σύστημα κρατάει τη χώρα σε μια χαμηλή τροχιά, γιατί δεν θέλει να την εσηκώσει όρθια. Ξέρετε, κύριε Λαβρέτζο, τι ωραίο που γίνεται και πόσο μοχλεύεται αν η συντριπτική πλειοψηφία των ψηφοφόρων, επιμένω, είναι άνω των 60 ή κάτω των 60, το ρίχνουν στην αποχή και έρχεσαι και ως πολιτικό σύστημα να δίνεις κάτι ψυχία ως δίθεν αύξηση από αυτά που έχεις κόψει στους άνω των 60 στις συντάξεις. Ξέρετε τι ωραίο εκλογικό κοινό. Αυτό γίνεται ήδη. Αυτό το βλέπουμε ήδη. Εντάξει. Λέει ο Πέτρος εδώ, ακούστε εδώ, θα πηγαίνω και επί του πεδίου σήμερα, σας ταλαιπωρήσω. Καλημέρα, λέει. Είμαι πατέρας τριών παιδιών και περιμένουμε και το τέταρτο, με το καλό Πέτρο. Τα δίδυμα δεν τα πήραν στον παιδικό σταθμό, γιατί δεν είχαν θέση στο Μαρκόπουλο Μεσογείας. Βέβαια μου προτείναν να πάμε στο Πόρτο Ράφτη, 7 χιλιόμετρα πήγαινε έλα, 7 πήγαινε και 7 έλα, παιδικό σταθμό που έχει διαθέσιμες θέσεις. Η σύζυγος έκανε τα χαρτιά της για να διοριστεί στη δευτεροβάθμια, τα σεμινάρια δίνουν πιο πολλά μόρια από ότι τα τέκνα. Καμιά βοήθεια, τα σεμινάρια δίνουν πιο πολλά μόρια από ότι τα τέκνα. Καμιά βοήθεια δεν περιμένουμε από αυτό το κράτος, οπότε συνεχίζουμε και ζούμε με αυτή την υποκρισία, λέει ο Πέτρος. Βλέπετε τώρα πώς από τις παρεμβάσεις βγαίνει το έλλειμμα όσον αφορά τη δημογραφική πολιτική. Δηλαδή, θεωρούν, και εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι μια υποτίμηση του προβλήματος, αλλά και της νοημοσύνης των πολιτών, θεωρούν ότι προβάλλοντας ένα επίδομα γέννησης, μια αύξηση στο αφορολόγητο και μια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, ότι αυτό το ονομάζουν δημογραφική πολιτική. Δημογραφική πολιτική είναι χιλιάδες άλλα πράγματα. Είναι αυτό που είπε ο κύριος προηγουμένως, είναι παιδική σταθμή, είναι προστασία της μητρότητας, είναι, αν θέλετε, το σουηδικό μοντέλο, το οποίο μιλάει γενικά για προστασία της οικογένειας και της μονογονικής, δηλαδή και της ανήπανδρης γυναίκας ή γυναίκας που έχει μείνει μόνη της, είναι χωρισμένη. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα πλέγμα κοινωνικής προστασίας ευρύ. Από εκεί και πέρα είναι στήριξη κατά προτεραιότητα των πολυτεχνικών οικογενειών, και το βλέπουμε σε διάφορες χώρες, το βλέπουμε στην Ουγγαρία. Ας μη μας αρέσει ο Ορμπάν, δεν πειράζει, δεν μας ενδιαφέρει το σύνολο της πολιτικής του, μας ενδιαφέρει ότι ακολουθεί μια εθνική πολιτική που την έχει εγκρίνει ο πληθυσμός του, επανειλημμένως τον έχει εκλέξει με μεγάλα ποσοστά, και δίνει, για παράδειγμα, μετά το τέταρτο παιδί σου χαρίζει το σπίτι που έχει πάρει δάνειο για να ζήσεις, δίνει φορολογικές απαλλαγές όταν έχεις πολλά παιδιά, και είναι λογικό αυτό, αν θέλετε, γιατί το να κάνει παιδιά μια χώρα είναι επένδυση, δεν είναι κόστος. Είναι εργαζόμενοι που θα δώσουν συντάξεις και θα διατηρήσουν ένα υγιές σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Θα δώσουν ανάπτυξη στη χώρα. Καμία χώρα δεν μπορεί να έχει οικονομική ανάπτυξη με πληθυσμό που συρρυκνώνεται. Ούτε βέβαια θα σου φέρουν την οικονομική ανάπτυξη οι εργαζόμενοι που θέλουν να εισαγάγουν οι ανειδίκευτοι. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος δεν κινείται με την ανειδίκευτη εργασία. Πιστέψτε με, θέλει εργασίες υψηλής ειδίκευσης που παράγουν προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. Αυτό το μοντέλο φυτείας που θα μαζεύουν τις ελιές και θέλουμε φτηνά εργατικά χέρια είναι ένα ελληνικό εφεύρημα, το οποίο βέβαια το χρησιμοποιούν ως πρόφαση για να δικαιολογήσουν συγκεκριμένες πολιτικές, είτε για να τροφοδοτήσουν διάφορες μεγαλοκαλλιεργητές με φτηνά εργατικά χέρια, είτε κάποιους ξενοδόχους που θέλουν επίσης φτηνά εργατικά χέρια και δεν είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν τους μισθούς που πρέπει για να δουλέψουν Έλληνες εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις τους. Άρα, λέει εδώ ο φίλος, επιμένετε στην άποψη, κύριε Λαβρέτζο, ότι εδώ υπάρχει ένα σχέδιο, ας το πούμε έτσι, της οικονομικής ελίτ για αντικατάσταση του πληθυσμού? Θα μπορούσε να είναι και σχέδιο. Είπα και πριν ότι δεν εξετάζω τις προθέσεις. Εγώ κάνω μια ανάλυση επιστημονική. Δηλαδή, με ενδιαφέρει το φαινόμενο, η νομοτέλειά του και πώς θα το αντιστρέψω. Τώρα, οι άνθρωποι αυτοί, αν το κάνουν επειδή το έχουν στόχο ή επειδή δεν έχουν την ικανότητα ή τους ενδιαφέρουν άλλα πράγματα, μικρή σημασία έχει στη συζήτησή μας.
Σημασία έχει ότι πρέπει να ανατραπεί αυτή η πολιτική, γιατί η χώρα δεν θα επιβιώσει στον 21ο αιώνα αν συνεχίσει με αυτές τις ιδεολειψίες και την στρατηγική τύφλωση την οποία τη χαρακτηρίζει αυτή τη στιγμή. Λέει ο Ρέστης, για ακούστε εδώ, γιατί το ένα δένει μετάλλο και είπατε ότι πράγματι από τα απτά παραδείγματα βγάζεις το συμπέρασμα. Τι εννοείς μια ολιστική δημογραφική πολιτική? Λοιπόν, λέει ο Ρέστης, πέρασα από το Καστελόριζο στην Αντίφυλλο απέναντι και μέτρησα 2 κανονικά δημόσια νοσοκομεία και 1 ιατρικό κέντρο. Δεν ξέρω αν έχουν και άλλες υποδομές αυτά, τα μέτρησα όμως. Ας πούμε ότι ήταν μια πόλη όπως τα Λουτρά Ειδιψού. Και σε όλη τη Βόρεια Εύβοια, όχι μόνο τα Λουτρά, δεν υπάρχει να βγάλεις μια πλάκα. Έσπασε το χέρι σου, δεν υπάρχει γιατρός. Μόνο στα χαρτιά του κοινωνικού ελληνικού κράτους υπάρχει. Πρέπει να φύγουμε από το Κωνσταλέξη. Τι μας λένε, δεν λέω Τουρκία πως είναι καλά, αλλά εδώ είναι χειρότερα. Εδώ ο ίδιος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Παιδείας έχει την Τουρκία πάνω από την Ελλάδα στα σχολεία. Τι λέμε τώρα, λέει. Βλέπετε ένα παράδειγμα. Πώς δηλαδή να μείνει στην Ήπετρο άλλος, αν ολόκληρη η Βόρειος Εύβοια δεν μπορεί να βγάλει μια πλάκα, άμα σπάσει το χέρι ή το πόδι? Πώς να μείνει? Κοιτάξτε, αυτό το βλέπουμε με χιλιάδες παραδείγματα. Δηλαδή, ας πούμε, το βλέπουμε και με το θέμα το πώς λειτουργήσαν οι υποδόμες στις καταστροφές που είδαμε το καλοκαίρι. Κάει και σχεδόν όλος ο Εύρος. Καταστράφηκε η Ρόδος. Πλημμύρισε όλη η Θεσσαλία. Παρ' όλα αυτά, όμως, το πολιτικό σύστημα έχει τη δυνατότητα να βγαίνει και να λέει ότι τα έχει κάνει όλα καλά, έχει ξεχρονίσει τη χώρα, έχουμε περάσει μια νέα εποχή, έρχεται μια μεγάλη οικονομική ανάπτυξη. Όλα αυτά, βεβαίως, είναι ένα επικοινωνιακό έτσι, αφήγημα. Το οποίο κάθε φορά που έρχεται σε σύγκρουση με την πραγματικότητα συντρίβεται. Γιατί ο εξυγχρονισμός δεν είναι τα ψηφιακά πιστοποιητικά. Καλά κάνανε και τα βγάλανε και μπράβο που το κάνανε αυτό. Αλλά ο εξυγχρονισμός είναι κάτι πολύ βαθύτερο και όπως είπα προηγουμένως, αυτό δεν το επιδιώκει ένα σύστημα το οποίο είναι στηριγμένο στην ευνοιοκρατία. Κάνουνε εξυγχρονισμό προσώψεων, ανακαίνιση προσώψεων κάνουνε μόνο. Άλλος φίλος μου λέει εδώ πέρα, δεν υπάρχει κανένα σχέδιο. Φθηνό εργατικό δυναμικό θέλουν τόσο Χήμα και Χιδέα. Το Χασάν, τον Αχμέτ και οποιοδήποτε ανειδίκευτο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο και τέλος. Άλλος φίλος, κύριε Λαβρέτζο, δεν ξέρω αν είναι έτσι λέει ακριβώς τα πράγματα με τον κόσμο στην Τουρκία. Το 23 η αύξηση του ΑΕΠ της Τουρκίας προέκυψε από τα στοιχεία κυρίως από την εσωτερική κατανάλωση. Που σημαίνει πως υπάρχει μαστίγιο, αλλά το καράτο στο τέλος το βάζει στο στόμα το γάιδαρος. Καταλάβαμε, λέει. Ναι, προσέξτε, εγώ δεν έχω υποστηρίξει ότι δεν υπάρχει και ανάπτυξη κοινωνική. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ανερχόμενη κοινωνική τάξη. Είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν ως στελέχοι στις επιχειρήσεις. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό επιστημονικό δυναμικό το οποίο δουλεύει σε αυτές τις βιομηχανίες. Άρα λοιπόν υπάρχει μια ανερχόμενη μεσοαστική τάξη η οποία έχει αρχίσει σιγά σιγά και να καταναλώνει και μάλιστα προϊόντα εγχωρίου παραγωγής. Αυτό είναι μια διαδικασία που έρχεται συντοχρόνω. Είναι δηλαδή κάτι που θα γίνει αναπόφευκτα. Και το βλέπουμε και στην Κίνα για παράδειγμα. Χιλιάδες, εκατομμύρια άνθρωποι καταπιέστηκαν. Σιγά σιγά βλέπουμε στα αστικά κέντρα που είναι κυρίως ας πούμε στην παραλία και που κάθεθένα από αυτά αριθμεί πολλές δεκάδες εκατομμύρια, είναι τεράστιες πόλεις. Υπάρχει μια ανάπτυξη, μια ανερχόμενη κοινωνική τάξη. Υπάρχει δηλαδή και ένας παράλληλος κοινωνικός μετασχηματισμός. Αλλά το θέμα είναι σε εμάς. Δεν κάνουμε τόσο μια ανάλυση τι γίνεται σε εμάς όμως, κύριε Λαβρέτζο, για να τα λέμε να καταλαβαίνόμαστε όπως είναι ομά και Χήμα. Στην ουσία μιλάμε για 5 με το πολύ πολύ αστικά κέντρα. Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Πάτρα και όλοι οι υπόλοιποι δεν βαριέσαι. Ναι, περίπου έτσι το λέτε και ίσως δίνει και πολλά αυτά που λέτε. Δηλαδή αν δει κανείς, εδώ είναι ένα άλλο, τώρα θίγεται ένα άλλο μεγάλο θέμα. Το θέμα του υδροκεφαλισμού, κυρίως της Αθήνας, έχει ας πούμε σε 2 λεκανοπέδια, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, μαζεμένο, περίπου το 55% του πληθυσμού της χώρας. Αυτό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει σε άλλη χώρα. Δηλαδή και άλλες χώρες έχουν υψηλό βαθμό αστικοποίησης. Ας κοιτάξει δηλαδή κανείς τη Γερμανία. Δεν έχω κάνει αυτή την ανάλυση. Θα δει ότι δεν είναι σε 2 πόλεις μαζεμένη η μισή χώρα. Αυτό είναι δείγμα, άλλη μια μεγάλη τρανή απόδειξη, ότι έχεις μια εγκαταλελειμμένη περιφέρεια στην τύχη της, στην οποία τι κάνανε, φτιάχνανε νοσοκομεία, φτιάχνανε πανεπιστήμια, εντάξει, για να μπορούν να διορίζουν τοπικούς δημοσίους υπαλλήλους. Ποτέ δεν φρόντισαν όμως να δημιουργήσουν μια υποδομή αληθινή, δηλαδή να δούνε ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιφέρειας και να την εντάξουν σε μια παραγωγή που θα της δώσει θέση στο διεθνή καταμερισμό εργασίας. Ποτέ δεν έγινε αυτός ο σχεδιασμός στη χώρα. Λέει εδώ άλλος φίλος, για ποια παραγωγή, κύριε Λαβρέτζο? Εδώ στη Γαλλία τα τουρκικά ψυγεία είναι στα σπίτια, Veko full. Εμείς δεν παράγουμε τίποτα. Τα βάν στους δήμους είναι τουρκικής προέλευσης. Φανταστείτε να αποκτήσει και πλήρη πρόσβαση σε ενεργειακούς πόρους η Τουρκία. Άντε πιάστη.
Σας έβαλε και ένα μεγάλο θέμα εδώ. Ναι, έβαλε ένα θέμα. Να πω ότι έχει δίκιο. Και μάλιστα και στην Ελλάδα γίνονται πάρα πολλές προμήθειες. Ας πούμε, εγώ έχω βγάλει αυτή τη στιγμή στο social media τα δικά μου μια φωτογραφία σε υπονόμους που έχουν τοποθετήσει, ας πούμε, ρήθρα μεταλλικά, τα οποία είναι τουρκικής κατασκευής. Νομίζω σε ένα δήμο του Αμαρουσίου, κάπου εκεί. Δηλαδή, και αυτό είναι ένα δείγμα από τα πολλά, βέβαια. Δηλαδή, εδώ έχουμε φτάσει εμείς να είμαστε καταναλωτές των τουρκικών προϊόντων. Τη στιγμή που υπάρχει γνωστή κατάσταση με την Τουρκία, τι περιμένει λοιπόν κανείς από εκεί και πέρα να πει για τα υπόλοιπα? Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά τους ενεργειακούς πόρους, όμως είναι ένα θέμα που είναι κέραιο, διότι κουμπώνει και με την παγκόσμια επικαιρότητα και με τα ελληνοτουρκικά. Και έχει δίκιο εδώ να λέει ότι αν λύσει και το ενεργειακό της, άντε πιάστη. Έχω πει πολλές φορές ότι αν η Τουρκία, αυτή τη στιγμή η Τουρκία, για να γυρίσω και λίγο στο αρχικό ερώτημα που είχε κάνει ένας φίλος. Η Τουρκία αυτή είναι μια χώρα που εδώ και χρόνια αναπτύσσεται με εμπορικό έλλειμμα. Θα μου πει κανείς πώς γίνεται αυτό. Γιατί για να αναπτυχθείς πρέπει και να εισάγεις προϊόντα και πρώτες ύλες. Και μετά τα μεταποιείς και εξάγεις. Άρα χρειάζεσαι πρώτες ύλες, χρειάζεσαι ενέργεια. Και αυτό την καθιστά συνεχώς ελλειμματική την Τουρκία, παρά τη μεγάλη διόγκωση της παραγωγής της. Κλείνει βεβαίως το έλλειμμά της, το χρηματοδοτικό έλλειμμα, με ροές από τον τουρισμό και ροές επενδυτικές. Όμως, εάν κανείς αφαιρέσει, είναι ξεκάθαρο αυτό που λέω, αν αφαιρέσει τις εισαγωγές ενέργειας, παραγωγικά η Τουρκία είναι πλεονασματική. Δηλαδή, οι πρώτες ύλες που εισάγει και αυτά που εξάγει είναι πλεονασματική. Άρα λοιπόν, αν η Τουρκία μπορέσει να βρει ενεργειακούς πόρους για να τροφοδοτήσει την ανερχόμενη βιομηχανία της, αλλά και το μεγάλο πληθυσμό που έχει, θα περάσει σε μια επόμενη κατηγορία, θα γίνει μια πραγματικά μεγάλη οικονομική δύναμη με σταθερό νόμισμα, και τότε βεβαίως, δυστυχώς, τα πράγματα για μας θα είναι πάρα πολύ δύσκολα, θα είναι πλέον μια δύναμη μη ανασχέσιμη από την Ελλάδα. Και να μην ξεχνιόμαστε ότι στο Ακουγιού πια έχει και ενέργεια από πυρηνικά εργοστάσια. Ε? Μπήκε και σε αυτό το κλαμπ σιγά-σιγά. Ναι, αυτό είναι κάτι που το έχει ξεκινήσει από πολλές δεκαετίες πριν. Ακριβώς επειδή έχουν αναγνωρίσει το ενεργειακό τους έλλειμμα, κοιτάνε με δύο τρόπους να το καλύψουν. Ο ένας είναι η πυρηνική ενέργεια, η οποία σε ένα βάθος χρόνου θα τους δώσει και πυρηνικά όπλα. Όσον αφορά την πυρηνική τεχνολογία, είναι ξεκάθαρο αυτό ότι τα πυρηνικά υλικά που χρησιμοποιεί έναν αντιδραστήρα με κατάλληλο πλουτισμό μετατρέπονται σε γόμος πυρηνικών όπλων. Αυτό είναι ο δρόμος που έχουν ακολουθήσει πάρα πολλές χώρες. Και από την άλλη μεριά, βεβαίως, επιδιώκουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε όλα τα κοιτάσματα που βρίσκονται στην περιοχή τους, στη γειτονιά τους. Γι' αυτό και έχουν εμπλακεί καταρχήν σε όλους τους περιφερειακούς πολέμους που είναι γύρω τους. Στη Συρία, στη Βόρεια Συρία υπάρχει πετρέλαιο. Στη Λιβύη υπάρχει πετρέλαιο. Και βεβαίως, πάνω απ' όλα διεκδικούν τα ελληνικά κοιτάσματα που βρίσκονται στην Ανατολική Μεσόγειο. Τα οποία εδώ οι Έλληνες πολιτικοί λένε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχει ταμπού, μπορούμε να τα συνεκμεταλλευτούμε, σαν να είμαστε κάποιοι παλιοί φίλοι, ας πούμε, και εμείς, σαν πιο γαλαντόμοι, μπορούμε να δώσουμε και από τα δικά μας για να κερδίσουμε ίσως μια κάποια έτσι απατηλή προσωρινή ηρεμία. Μάλιστα. Τούρκοι πυρηνικοί επιστήμονες, μου λέει εδώ πέρα άλλος φίλος, να ξέρετε ότι ήδη έχουν αρχίσει φουρνιές να βγαίνουν από τη Μόσχα. Άλλος φίλος ο Λευτέρης λέει, τι λέτε κύριε Λαβρέτζο τώρα, εδώ Δευτέρα Δημοτικού ένας γιος μου, τους βάζουν στο μάθημα πληροφορικής, Δευτέρα Δημοτικού λέει, να παίζουν βιντεοπαιχνίδια, στόχος είναι να παράγουν σκιές, όχι ανθρώπους, άρα είναι και θέμα εκπαίδευσης. Ο Δημήτρης, άλλος φίλος, λέει, πολύ σωστά το ανέφερε ο κύριος Λαβρέτζος, ότι η επιδημοτική πολιτική ευνοεί την αύξηση των τιμοκαταλόγων των εμποροβιομηχανικών κλάδων, ιδίως ελληνικής. Επίσης το σύστημα, κύριε Λαβρέτζο, λέει, δεν θέλει τους Έλληνες του εξωτερικού, τις καταθέσεις τους θέλει. Ποιος θα έρθει πίσω σε ένα έθραυστο οικονομικό περιβάλλον αν έχει εξοικονομήσει κάποια λεφτά στην άκρη? Κανείς δεν εμπιστεύεται την κάθε κυβέρνηση και κάθε εξαγγελία της για οικονομικό θαύμα. Κοιτάξτε, αυτό που λέτε έχει ενδιαφέρον και νομίζω είναι έτσι ένα πολύ σημαντική παρατήρηση. Ότι τους Έλληνες του εξωτερικού κατά βάθος δεν τους θέλει το πολιτικό σύστημα, και αυτό φάνηκε με το πόση έτσι φιδό, με πόση τσιγκουνιά τους έδωσε δικαίωμα ψήφου και πώς προσπαθεί να μην τους ενσωματώσει. Εντάξει, και το προϋπόθετο στο δικαίωμα ψήφου, με συγχωρείτε, έχω εγώ εστάσεις. Αν κάποιος τη χώρα αυτή την ξέρει μονάχα μέσα από έναν χάρτη και δεν έχει καμία άλλη σχέση με αυτή τη χώρα, δεν θα πάρει και αποφάσεις
για θέματα που αφορούν εμένα και εσάς και τα παιδιά σας. Ακούστε λοιπόν δύο απαντήσεις σε αυτό που μου λέτε. Παρακαλώ. Η πρώτη είναι ότι μιλάμε, καταρχάς μιλάμε για τους ανθρώπους που έφυγαν την τελευταία δεκαετία. Α, εντάξει. Έδιωξε αυτό είναι προϋπόθεση. Η χρεοκοπία του πολιτικού συστήματος. Αυτό είναι προϋπόθεση. Και εκεί θα συμφωνήσω μαζί σας. Εγώ μιλάω και για αυτούς. Είναι ένα πρώτο θέμα. Μάλιστα. Το δεύτερο που έχω να σας πω είναι γιατί δεν αντιδρούν όμως όταν ενσωματώνουν αμέσως ανθρώπους οι οποίοι, ξαναλέω, έκαναν αίτηση ασύλου. Απερίφθη, έμειναν παράνομα στη χώρα και ήρθε η Ελλάδα εκ των υστέρων να τους νομιμοποιήσει. Ναι, αλλά δεν έχουν αποκτήσει όλοι. Μισό λεπτό. Δεν έχουν αποκτήσει. Να τα λέμε όλα. Δεν έχουν αποκτήσει όλοι εκλογικό δικαίωμα. Έτσι. Αλλά αν αποκτήσουν. Αν δρόμο κινούνται. Μισό λεπτό. Αν παραμείνουν 7 χρόνια, μετά σιγά σιγά μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Εντάξει, αν παραμείνουν και έχουν φορολογικές υποχρεώσεις και είναι ασφαλισμένοι και πληρώνονται με αυτό που πρέπει να πληρώνονται και όχι μαύρα και ανειδίκευτου, τότε αλλάζει το πράγμα. Τηρούν τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Πώς θα γίνει αλλά τώρα. Την ίδια στιγμή εμείς δεν τους αφορούν, κύριε Λαβρέτζο, εδώ έχουμε διαφωνία. Δεν τους αφορούν αυτούς περισσότερο τα μέτρα από έναν Έλληνα γραμμής αίματος τέταρτης γενιάς που δεν έχει δει την Ελλάδα ποτέ στη ζωή του και δεν έχει καμία υποχρέωση σε αυτή τη χώρα. Με συγχωρείτε. Κοιτάξτε, λοιπόν, εγώ θα το ξεκαθαρίσω αυτό επειδή έχω και πολλές επικοινωνίες και γνωριμίες με Έλληνες του εξωτερικού. Υπάρχουν Έλληνες που έχουν ξεχάσει την Ελλάδα, είναι δεύτερη, τρίτη γενιά, χάθηκαν πια δυστυχώς για μας. Υπάρχουν και Έλληνες οι οποίοι πονάνε για την Ελλάδα και καμία αντίρρηση στο εξωτερικό. Καμία αντίρρηση. Και όπως λοιπόν, είπατε σωστά, να μην ξεχνάμε ποιοι τους διώξαν από την Ελλάδα. Ιδίως στα 10. Μίλησα κυρίως για αυτούς που έφυγαν πρόσφατα. Μάλιστα. Μάλιστα. Και είχατε ακροατές σας που μίλησαν πριν από λίγο και είπαν πολιτικά δικαιώματα. Πάντως, κύριε Λαβρέτζο, να το διευκρινίσουμε. Πολιτικά δικαιώματα για την ώρα στη χώρα μας πρέπει να έχει 25 ετία. Αυτό λέμε. Να ξέρουμε τι λέμε. Αυτό είναι το πεδίο. 25 χρόνια. Εντάξει. Ο άλλος δεν έχει πατήσει καν και θα αποκτήσει δικαίωμα. Την ξέρει από κάρτ ποστάλ. Αυτό αλλά, δεν είναι δημοκρατία. Μεταξύ τους τα διαφορετικά θέματα. Δηλαδή, πιάνουμε μια κατηγορία ανθρώπων. Όχι, εγώ τις πιάνω όλες μαζί. Εγώ τις πιάνω όλες μαζί. Και λέω ότι στη χώρα μου δημοκρατία σημαίνει ότι τις αποφάσεις, καλές ή κακές, δεν θα το συζητήσω. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Κακές. Αν κρίνω το πολιτικό σύστημα, αλλά τις αποφάσεις θα πρέπει να τις παίρνουν αυτοί για τους οποίους οι νόμοι που ψηφίζουν οι πολιτικοί τους αφορούν. Όχι αυτοί που δεν τους αφορούν. Αυτό είναι το θέμα. Προσέξτε, δεν θα διαφωνήσω σε αυτό. Θα σας πω το εξής όμως. Ζητούμενο είναι και είναι ένας βασικός πυλώνας μιας δημογραφικής πολιτικής και ποιος μας το δείχνει αυτό, μας το δείχνει το παράδειγμα του Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει κάνει ένα δημογραφικό θαύμα από τη δεκαετία του 70 μέχρι σήμερα. Όταν τότε αριθμούσε μόλις 2,5 εκατομμύρια και τώρα αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει τα 10. Να σημειώσω εδώ για να προλάβω τυχόν παρεμβάσεις ότι μέσα στον πληθυσμό του Ισραήλ υπάρχει ένα περίπου 20% ανθρώπων αραβικής καταγωγής που έχουν και αυτοί υψηλούς ρυθμούς γεννήσεων. Ναι. Όμως ήταν επιλογή των Ισραηλινών ελίτ να κινητοποιήσουν την κοινωνία, να πάρουν όσα μέτρα χρειάζεται για να επιβιώσουν εθνικά. Έτσι πέτυχαν δύο πράγματα και τα λέω έτσι με πολύ επιγραμματικό τρόπο. Να έχουν 3 παιδιά ανά γυναίκα κατά μέσον όρο είναι ένα συγκλονιστικό αποτέλεσμα για χώρα δυτικού τύπου και να επαναπατρίσουν ένα πολύ μεγάλο αριθμό Εβραίων της Διασποράς στους οποίους έδωσαν κίνητρα, διατήρησαν τις επαφές μαζί τους και τους έφεραν στον τόπο τους. Μισό λεπτό. Άρα λοιπόν. Έχετε δίκιο. Σωστά το λέτε. Με έναν αστερίσκο. Όλο το ζήτημα των εξοπλισμών τους δεν έχει κανένα περιορισμό από τη μεγάλη υπερδύναμη. Δεν αγοράζουν. Δεν αγοράζουν. Είναι... Παίρνουν ό,τι θένε. Άρα ο προϋπολογισμός τους πάει σε αυτό που λέτε. Στα κίνητρα, έχετε δίκιο. Πάει. Αλλά έχουν καθαρίσει από πλευράς τροφοδοσίας. Έτσι. Κοιτάξτε, δεν κάνω τώρα ανάλυση της Ισραηλινής πολιτικής της Ισραηλινής κοινωνίας. Θα πρέπει να σημειώσω μια και το λέτε αυτό. Ναι, έχουν αβάντες, να το πούμε έτσι απλά. Όμως έχουν και παραγωγικά αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ είναι μια χώρα μικρή και είναι σχεδόν έρημος και εξάγει γεωργικά προϊόντα. Γιατί έχουν αναπτύξει καλλιέργειες ελεγχόμενες σε κλειστούς χώρους. Και έχουν αναπτύξει φοβερή τεχνολογία γεωργικής παραγωγής. Σωστό. Απίστευτη καινοτομία. Καινοτομία στην έρημο μέσα να ποτίζουν. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, και εγώ το αναφέρω ως παράδειγμα χώρας, όχι για να την αντιγράψουμε πλήρως και απολύτως, αλλά ως δείγμα ότι μια χώρα που θέλει να επιβιώσει βρίσκει δρόμους και το κάνει. Βρίσκει τρόπους και το κάνει. Μία μεγάλη λοιπόν εφεδρεία για τον Ελληνισμό, είτε θέλουμε το όχι, είναι οι Έλληνες της Διασποράς. Οι Έλληνες της Διασποράς δεν είναι ένα ενιαίο σύνολο στο οποίο μπορείς να απευθυνθείς. Προσπαθείς όμως να αντλήσεις
όσο περισσότερη υποστήριξη και δύναμη μπορείς από αυτούς. Γιατί κάποιοι μπορεί να θέλουν, κάποιοι μπορεί να μην θέλουν. Σωστό. Γι' αυτό είπα και εγώ ότι χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις όπως αυτή που βάλατε. Όσοι φύγαν στα χρόνια της κρίσης. Γι' αυτό και λέω ότι το παλιό νομικό πλαίσιο για την ψήφο εκτός Ελλάδας προϋπόθεται τα 30 χρόνια. Δηλαδή δεν ήταν αντεχήμα φύγε. Έχεις λείπεις 10 χρόνια. Όχι. Είχε εδώ πάμε προϋπόθετα. Όπως λέει ο Νίκος, ο κύριος Μαργαρίτης έχει πει, άρα συμφωνεί λέει με τον κύριο Λαβρέτζο η ανάλυση, ότι η Τουρκία έχει μεταλλουργική βιομηχανία που σε παραγωγικό μέγεθος πλέον πάει να υποσκελίσει αυτή της Γερμανίας, για να ξέρουμε τι λέμε. Ο Κούλης από το Σαουθάμπτον λέει καλημέρα. Για να γυρίσουμε σε μια χώρα που αξίζει να ζει κάποιος, θα πρέπει να αναιρέσουν όσα έχουν κάνει αρκετά χρόνια πίσω και φυσικά κάποιοι να κοντράρουν τα συμφέροντα που μας θέλουν να γίνουμε το τελωνείο της Ευρώπης, ο λακές των Αμερικάνων και ο ραγές των Τούρκων. Στην τελική όλοι αυτοί που φύγαν ή μείνανε θα κάνουν τα πάντα όλα και παντού για να επιβιώσουν. Δηλαδή γυρνάμε μάλλον στην εποχή των σπηλαίων, λέει κύριε Λαβρέτζο. Η Κάρμεν λέει η Τουρκία είναι μέσα στους G8, αυτά που λένε εδώ είναι για να εψυχώνουν τους Έλληνες, να μην βλέπουν το χάλι μας και την ανικανότητά μας. Όλα είναι λάθος στην Ελλάδα, λέει ο Σωτήρης. Δεν λέω υπάρχει οδός που μπορεί να γίνει θαύμα από σήμερα στο αύριο, αλλά ξεκινάς από κάπου. Το νούμερο ένα βήμα είναι ένα αξιοπρεπές αφορολόγητο για τα χαμηλά και παραγωγικά στρώματα να πάρουν μια ανάσα και να ρίξεις ένα τσεκούρι στους επάνω. Όμως εδώ είναι Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πει μνημόνια, δεν γίνεται αυτό. Αν δεν σπάσει αυτό, δεν υπάρχει ούτε μία στο τρισεκατομμύριο να γίνει προσπάθεια ανάκαμψης οικονομικής και δημογραφικής. Κοιτάξτε, θέλω να κάνω μία παρατήρηση. Όσον αφορά έτσι, για την Τουρκία, έγινε μία αναφορά για τις μεταλλουργικές επιχειρήσεις και παραγωγή. Έχω ένα στοιχείο έτσι, που το, εγώ το θεωρώ εντυπωσιακό. Είναι αυτή τη στιγμή με επίσημους πίνακες η 8η χώρα στον κόσμο σε τονάζ χάλιβα, σε παραγωγή χάλιβα αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Αυτό είναι ένα δείγμα του τι παράγει. Και αν πάει κανείς και κάνει ένα ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη, θα δει ότι η οικοδομική δραστηριότητα θα τον εντυπωσιάσει. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα. Τώρα, από εκεί και πέρα, επειδή ακούω πολλές φωνές ότι πρέπει να γίνει αυτό, κάποιοι πρέπει να κάνουν εκείνο, νομίζω δεν θα το κάνει κανένας. Εμείς πρέπει να το κάνουμε. Δηλαδή, εδώ θα δανειστώ μια φράση από τον Κορνήλιο Καστοριάδη που λέει, ρωτάει κάποιος, λέει, εγώ θα σώσω το Ρωμαϊκό. Ναι, κύριε, εσύ θα το σώσεις το Ρωμαϊκό. Αυτή είναι η απάντηση. Δηλαδή, ότι πρέπει όλοι κάτι να κάνουμε και αν περιμένουμε κάποιους άλλους να ενδιαφερθούν. Αυτός ο τόπος πρέπει να σωθεί και το οφείλουμε στα παιδιά αυτού του τόπου. Τα οποία εγώ νομίζω ότι τους δίνουμε μια πολύ δηλητηριασμένη κληρονομιά. Μια χώρα υποθηκευμένη, μια χώρα η οποία είναι σε μια πορεία θνίσκουσα δημογραφικά και που αυτή τη στιγμή είναι σε μια πορεία, αν θέλετε, διπλής δορυφοροποίησης, δηλαδή από μια μεριά μετατροπής της Ελλάδος σε μια ασήμαντη επαρχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την άλλη μεριά μιας πυθύνιας Ελλάδας που θα είναι de facto δορυφόρος της Τουρκίας. Λέει ο φίλος μου ο Γιώργος από τη Χάγη. Καλημέρα, λέει στον εξαιρετικό κύριο Λαβρέτζο. Σε εμάς που έχουμε φύγει την τελευταία 15ετία από την Ελλάδα, εγώ θα πω δεν έχουν φύγει, που τους έχει διώξει η Ελλάδα, μας αφορά πολύ το τι γίνεται στην πατρίδα μας, γιατί έχουμε συγγενείς στον οποίο η οικονομική κατάσταση επηρεάζει και εμάς. Και όσοι Έλληνες του εξωτερικού σας ακούμε με ενδιαφέρον, ίσως να είμαστε και πιο ενημερωμένοι από άλλους συμπατριώτες μας που ζουν στην Ελλάδα. Πολλούς χαιρετισμούς από τη Χάγη, λέει ο Γιώργος. Άλλος φίλος, για να τα σχολιάζετε συνολικά, γι' αυτό βάζω το ένα μετά το άλλο. Έτσι. Άλλος φίλος εδώ μου λέει: στο Ισραήλ, κύριε Λαβρέτζο, πήραν και πολύ κόσμο από την Αιθιοπία. Έγινε πρώτα ο προσελητισμός. Όμως σήμερα δείτε τις διαδηλώσεις. Είναι λίγο καλύτερα από τους Παλαιστινίους οι Εβραίοι, οι Αιθιοπές. Και είναι επίσης μεγάλο ανθρωπιστικό πρόβλημα. Όχι μόνο η Γάζα που είναι εξωφρενικό, τι συμβαίνει. Δεν τα βάζω στο ίδιο καντάρι με το Ισραήλ. Και άλλος φίλος λέει επίσης, το Ισραήλ κυρίως από επαναπατρισμούς αύξησε τον πληθυσμό του. Οι οικογένειες με τα τρία παιδιά είναι εκείνες των λεγόμενων ακραίων Ορθοδόξων Εβραίων, που κυρίως χρησιμοποιούνται σε επικιστές Παλαιστινιακών εδαφών με τη μορφή παραστρατιωτικών οργανώσεων. Κατά τα άλλα, το Ισραήλ, έχω την αίσθηση ότι αν εξαιρέσουμε αυτές τις ομάδες πληθυσμού, που δεν είναι πλειοψηφία, οδεύει και αυτό προς δημογραφική κατάρρευση. Όσον αφορά τα τελευταία που λέει ο φίλος, είναι λίγο αντιφατικά. Δηλαδή, υπάρχει γεννητικότητα. Συμφωνώ ότι υπάρχει από συγκεκριμένες ομάδες. Είναι αλήθεια αυτό. Και αν θέλετε, αυτό είναι ένα από τα μυστικά της λύσης του δημογραφικού. Δηλαδή, όταν έχεις οικογένειες, και δεν είναι τα παιδιά που είπε, είναι πολύ παραπάνω. Είναι από 8 μέχρι 12 παιδιά, κάνουν οι υπερορθόδοξοι Εβραίοι. Όταν έχεις λοιπόν μια ομάδα που μπορεί να είναι το 10%, αλλά σου γεννάει 10 παιδιά, ήδη σου έχει δώσει μια τεράστια συνεισφορά στο ρυθμό γεννήσεως.
Άρα αυτό είναι ένα πράγμα που ας το βάλουμε στην άκρη. Τώρα από εκεί και πέρα, ναι, έφεραν ακόμα και την Αιθιοπία, το ξέρω αυτό, αλλά νομίζω αυτό ήταν μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής που εφάρμοσαν. Δεν έχει νόημα να μπούμε σε αυτή τη λεπτομέρεια. Εδώ μας λένε ότι θα λύσουν το πρόβλημα με τους παράνομους μετανάστες, την ώρα που βλέπουμε δείγματα, όπως για παράδειγμα στην δημοκρατική και σύγχρονη Σουηδία, όπου πριν από λίγες εβδομάδες ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα χρειαστεί να βγάλει το στρατό στους δρόμους, γιατί έχουν δημιουργηθεί περιοχές ανομίας που δεν μπορεί να ελέγξει η αστυνομία. Mm-hmm. Δηλαδή, εδώ έχουμε άλλα θέματα τα οποία βοούν, φωνάζουν μπροστά μας για το τι έρχεται. Βλέπουμε χώρες όπως η Γαλλία, που συχνά έχουμε εξεγέρσεις. Δεν αναλύω γιατί και το πώς, δεν έχει σημασία αυτό. Έχουν να κάνουν τα δικά τους. Είναι πληθυσμοί που ήρθαν κυρίως από τις αποικίες. Είναι όμως δεύτερη, τρίτη γενιά. Δεν έχουν ενσωματωθεί. Θέλει να πει κανείς ότι φταίνει οι Γάλλοι. Φταίνει και οι Γάλλοι γι' αυτό. Αλλά η ουσία είναι ότι δεν έχουν ενσωματωθεί. Και το στοιχείο, το θρησκευτικό, είναι ένα στοιχείο που καθιστά αυτούς τους πληθυσμούς ασύμβατους με τις αντιλήψεις, αν θέλετε, αυτής της Ευρώπης, όπως εξελίχθηκε διαχρονικά μέσα από όλα αυτά τα χρόνια και τους αιώνες που πέρασαν. Άρα, κύριε Λαβρέτζο, εδώ εσείς λέτε ότι χρειάζεται μια ολοκληρωμένη, πολυεπίπεδη, πολυθεματική στρατηγική, ας την ονομάσουν όπως θέλουν, που θα μπορέσει να αναστρέψει σταδιακά και αυτή τη δημογραφική κατάπτωση. Δεν είναι δηλαδή αποσπασματικά κάνω τρία μέτρα για να πω ότι αντιμετωπίζω το δημογραφικό. Σωστά? Αυτό είναι εντελώς βέβαιο. Αυτό είναι υποτίμηση της νοημοσύνης της κοινωνίας και όσων ασχολούνται με το δημογραφικό. Είναι υποτίμηση του προβλήματος. Από εκεί πέρα λέω κάτι ευρύτερο όμως. Εγώ λέω ότι πρέπει να γίνει το κέντρο το δημογραφικό, σίγουρα, γιατί μια χώρα πρέπει να έχει παιδιά, νιάτα και μέλλον για να έχει, να ελπίζει σε κάτι. Αλλά λέω και κάτι άλλο, ότι η χώρα απαιτεί ανασυγκρότηση σε όλα τα επίπεδα. Έχει ένα τεράστιο δημοκρατικό έλλειμμα. Δεν υπάρχει αξιοκρατία, δεν υπάρχουν θεσμοί, ο εξυγχρονισμός που μας επαγγέλλονται στους θεσμούς δεν έχει γίνει, και αυτό νομίζω το καταλαβαίνουν πολύ καλά όσοι ζουν στη χώρα, δεν χρειάζεται να το εξηγήσω. Δεν έχει σημαντική οικονομική δυναμική πέραν της μονοκαλλιέργειας που λέγεται τουρισμός, και το οποίο είναι ένα πολύ ευαίσθητο προϊόν, πολύ εύκολα δηλαδή μπορούν να στο στερήσουν αυτό το προϊόν, και τότε να έχει πραγματικά προβλήματα, ειδικά υπό τις συνθήκες μιας παγκόσμιας ύφεσης. Mm-hmm. Και δεν το λέω τυχαία αυτό. Πρέπει λοιπόν η χώρα να αποκτήσει παραγωγικές δυνατότητες και βεβαίως πρέπει να αποκτήσει μια όσο γίνεται ταχύτερα επαφή με αυτή την επανάσταση που έρχεται καλπάζοντας και λέγεται τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα αλλάξει άρδιν όχι μόνο τα παραγωγικά δεδομένα και τα οικονομικά δεδομένα, αλλά πλέον και τα πολιτικά δεδομένα. Κύριε Λαβρέτζο, δώστε και μία διευκρίνηση, σας παρακαλώ, γιατί ο Βασίλης εδώ, ο φίλος μας, για να μας πειράξει, εδώ έχουμε γίνει μια μεγάλη οικογένεια, μου λέει, πες τον κύριο Λαβρέτζο αυτό το τόσα παιδιά, ένα γυναίκα, να το προσέξει πια, γιατί δεν είναι της πολιτικής ορθότητας. Πάνε να πει, λέει, ένα γυναίκα. Λοιπόν, για εξηγήστε το λίγο, παρακαλώ. Τώρα αυτό έχει να κάνει. Εντάξει, καταρχάς υπάρχει ένας δείκτης που χρησιμοποιείται στα δημογραφικά και τον έχουμε συζητήσει μαζί στις. Λέτε να αλλάξει στα πλαίσια της πολιτικής ορθότητας ο δείκτης? Δύσκολο, η πολιτική ορθότητα είναι κάτι που προσδιορίζεται με έναν τρόπο αυθαίρετο, αν θέλετε. Η φύση έχει τη δική της λογική, και όταν χρησιμοποιούμε τον όρο φυσιολογικός, εννοούμε τι είναι λογικό για τη φύση. Και η βασική εντολή που δίνει η φύση στα βιολογικά, στα όντα, είναι η αναπαραγωγή. Αυτή είναι η βασική αποστολή όλων των όντων. Η επιβίωση και η αναπαραγωγή. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι βάση γι' αυτό είναι η οικογένεια όπως την ξέρουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι θέλουμε να καταπιέσουμε άλλους ανθρώπους για δικές τους επιλογές. Αυτό είναι δικό τους θέμα. Ζούμε σε μια εποχή και σε έναν αιώνα ελευθερίας. Αυτά είναι απολύτως σεβαστά. Αλλά θεωρώ ότι δεν μπορούμε να μεταβάλουμε βασικές αντιλήψεις, οι οποίες, ξέρετε, μας απομακρύνουν και από τη λύση του βασικού προβλήματος που συζητάμε και το οποίο είναι το δημογραφικό. Γιατί λοιπόν ένα γυναίκα, θέλω να το εξηγήσετε, γιατί πολλοί έχουν την απορία. Λοιπόν, και όχι ένα ζευγάρι. Η θα σας μπορούσε να σας πει κανείς. Ναι. Και που θα είναι αυτή που θα φέρει στον κόσμο μια κόρη για να συνεχίσει την αναπαραγωγή. Δεν είναι δηλαδή ούτε σεξιστικό, ούτε είναι ένας όρος επιστημονικός. Είναι το λεγόμενο fertility rate, ο ρυθμός γονιμότητας. Και μετράμε πραγματικά πόσα παιδιά υπάρχουν ανά γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας. Εδώ να θυμίσουμε ότι η στατιστική μας λέει ότι πρέπει να είναι 2,1 παιδιά, γιατί πρέπει περίπου να φέρει στον κόσμο, κατά μέσον όρο, κάθε γυναίκα να φέρει μια κόρη και ένα γιο. Να φέρει μια κόρη που θα συνεχίσει στην αλυσίδα της αναπαραγωγής.
Αλλά στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια είμαστε κοντά στο 1,3 ως 1,4 και αν αφαιρέσουμε τις γεννήσεις αλλοδαπών πλησιάζουμε το 1,1 παιδιά ανά γυναίκα και μάλιστα εδώ λέω και ένα άλλο στοιχείο ότι περίπου είμαστε πια κοντά στο 20% γυναικών που οδηγούνται σε τελική ατεκνία. Τι σημαίνει αυτό? Που δεν θα κάνουν παιδιά. Που δεν κάνουν θα παιδιά, κάνουν παιδιά. Μάλιστα. Ή δεν θα κάνουν παιδιά. Μάλιστα. Άρα είναι ένα στοιχείο επίσης εξίσου ανησυχητικό. Βλέπετε ότι δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων. Είναι μία παράμετρο στα χρήματα. Είναι κυρίως ένα θέμα κοινωνικών και αξιακών προτύπων και θέμα κινητοποίησης της κοινωνίας που όφιλε το πολιτικό σύστημα και η ελίτ να τις έχουν θέσει ολόκληρο μπροστά της στο δημογραφικό πρόβλημα. Γιατί το δημογραφικό πρόβλημα θα το βρούμε μπροστά μας με χιλιάδες τρόπους. Και είπα έναν, που νομίζω όλοι το καταλαβαίνουν, την κατάρρευση, την αναγκαστική κατάρρευση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Και πώς θα έρθει αυτό? Με μικρότερες συντάξεις, με μία μείωση της δημόσιας συμπερίθαλψης. Ήδη μας το λένε, ήδη μας το έχουν πει, ότι δεν θα μπορεί πλέον η δημόσια, το δημόσιο σύστημα υγείας να προσφέρει τα πάντα σε όλους και στρέφουν τον κόσμο προς τις ιδιωτικές ασφάλειες. Με ρωτάνε κάποιοι εδώ, κύριε Λαβρέτζο, είστε πεισμένος για το αφήγημα 350.000 Ελληνόπουλα έχουν φύγει μέσα στην κρίση ή είναι πολύ παραπάνω, είναι κοντά στο 1 εκατομμύριο? 1 εκατομμύριο δεν είναι. Αν με ρωτάγανε, δεν υπάρχει ακριβής αριθμός. Δεν δίνει, το έχω ψάξει πάρα πολλές φορές στην Ελστάτ, ξέρετε αυτό. Δεν υπάρχει, γιατί πρέπει κανείς να υπολογίσει αυτούς που φύγαν και αυτούς που επιστρέψαν. Το 1 εκατομμύριο είναι πολύ φουσκωμένος αριθμός, είμαι απόλυτος αυτό. Η εκτίμησή μου, αν με ρωτήσει κανείς, είναι κοντά στις 300.000. Είναι κοντά στις 300.000. Αυτό δεν είναι μικρός, δεν είναι μικρός αριθμός. Πλάκα κάνετε. Καταρχάς είναι το πιο δυναμικό κανείς... κομμάτι της κοινωνίας. Τι λέμε τώρα? Και προσέξτε, εδώ είναι και η άλλη μεγάλη αντίφαση του πολιτικού συστήματος που λέει ότι βγάζει τη χώρα από τη στενοπό, την οδηγεί στην οικονομία. Με τι τρόπο? Έχοντας διώξει ένα πολύτιμο σπουδαγμένο κομμάτι του εργατικού του δυναμικού. Μάλιστα. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Γιώργος από το Ενγκόμπινγκ της Σουηδίας. Καλημέρα. Ακούγοντας σήμερα τον κύριο Λαβρέτζο, όντας το αυτοκίνητο μαζί με τη σύζυγό μου, ακούστε το αυτό, μου λέει, άντε Γιώργη και πάμε στην Ελλάδα, έστω σαν συνταξιούχοι και βρίσκουμε ένα σπιτάκι σε ένα χωριό. Αν πάθουμε κάτι, ποιος θα έρθει? Εδώ στη Σουηδία όλο και κάποιος θα έρθει. Θυμήσου τι έγινε με το κοριτσάκι στο Καστελόριζο. Είναι αυτό που λέτε, ότι πόσο έχει απαξιωθεί και η ύπαιθρος χώρα. Που είναι ο λόγος προέλευσης των αστικών κέντρων, είναι η ύπαιθρος χώρα αυτής της χώρας. Το έχουμε ξεχάσει αυτό. Κοιτάξτε, οπωσδήποτε είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο η αστιφιλία. Εντάξει, ξέρουμε ότι οι πληθυσμοί σταδιακά αστικοποιούνται, το βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον αναπτυγμένο κόσμο. Όμως αυτό που έχει γίνει στην Ελλάδα είναι μια λαιλασία της ύπαιθρου. Να χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο. Είναι ότι την έχουν αφήσει σε έναν διαρκή μαρασμό σε ολόκληρη τη μεταπολεμική περίοδο και μετά. Και μια και μου το λέτε αυτό, εγώ είμαι ιδιαίτερα ευαίσθητος για τα θέματα της παραμεθωρίου περιοχής. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν Εύρο, ο οποίος, ο νομός Εύρου, σχεδόν οι φυσικοί του πόροι, σχεδόν παραπάνω από το ίμιση, καταστράφηκαν από τη μεγάλη πυρκαγιά του καλοκαιριού, ο οποίος είναι σε μια δραματική φθήνουσα δημογραφική πορεία τα τελευταία 40 χρόνια, με στοιχεία που έχω δημοσιεύσει από στοιχεία της Ελστάτ, είναι από τις φέρες και πάνω σε ποσοστά μείωσης. Θα σας πω ότι περιοχή Δημοτήχου, Δίκαια, το περίφημο τρίγωνο που ξέρουν οι τόποι, είναι σε μειώσεις πληθυσμού 45-50% από το 1981 μέχρι σήμερα. Έχεις μια θνίσκουσα δημογραφία στην παραμεθόρια σου ζώνη. Και μάλιστα θα πω εδώ ότι βαθμία εγκαθίστανται σε ορισμένους οικισμούς που εγκαταλείπονται διάφοροι Ρωμά, Θήγκανοι που υπάρχουν, ας πούμε, σε περιοχές της Θράκης. Έχεις λοιπόν αυτά τα δεδομένα και δεν έχεις κάνει το ελάχιστο που το λέω εγώ προσωπικά χρόνια. Να μειώσεις το ΦΠΑ στις παραμεθόριες περιοχές για να μην πηγαίνουν κάθε μεσημέρι Παρασκευής αυτοί που είναι στην Ορεστιάδα να πάνε να ψωνίσουν δίπλα στην Ανδριανούπολη. Έχεις υψηλό ΦΠΑ, φορολογία και έμφυα σε περιοχές που εξαφανίζονται και οι οποίες οικονομικά δεν σου προσφέρουν τίποτα. Για να μην πω βέβαια ότι δεν έχουν κανένα σχέδιο εθνικής επιβίωσης, οικονομικής και δημογραφικής ανασυγκρότησης της Θράκης. Τάσος Λαβρέτζος, θέλω να τον ευχαριστήσω κυρίως γιατί ήρθε σε άμεση διαδραστική επαφή σήμερα με τους ακροατές, πολύ πιο άμεση από άλλες φορές, και έδωσε το δικό του σκεπτικό. Πάντως θέλω να σας πω ότι
Ευτυχώς που υπάρχουν ακόμη άνθρωποι σαν τον κύριο Λαβρέτζο, σκαλίζουν, ψάχνουν, μέσα από τα στοιχεία προσπαθούν να προεκτείνουν, λένε μερικά πράγματα. Αυτό είναι το ευτυχές. Το δυστυχές είναι ότι στον κουφού την πόρτα, πάρ' την πόρτα και φύγε. Κάπως έτσι πάει η ιστορία, δυστυχώς. Κύριε Λαβρέτζο, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή σας συμβουλή. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά, και εσείς και οι φίλοι που είχαν την διάθεση να επικοινωνήσουν.